Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα καινούρια σχολική χρονιά με τα προβλήματα συνολικά στο χώρο της εκπαίδευσης όλο ένα και να αυξάνονται, όπως διαπιστώνουν γονείς, μαθητές, αλλά και ο καθένας μας, χωρίς να χρειάζεται να είναι ειδικός. Εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση προσπαθούμε να παρακολουθούμε όλα τα σχετικά ζητήματα. Παρακαλούμε λοιπόν να μας ενημερώσετε γραπτά για τα παρακάτω. Οι ερωτήσεις αυτές θα κατατεθούν και γραπτά στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρέπει όμως να τις διαβάσω. Οι ερωτήσεις λοιπόν: ποιες είναι οι σχολικές μονάδες του Δήμου Βέρειας, ποιες από αυτές στεγάζονται σε νοικιασμένα κτίρια, πόσοι μαθητές υπήρχαν την προηγούμενη χρονιά και πόσοι τη χρονιά που ξεκίνησε, πόσα παιδιά φοιτούσαν στα νηπιαγωγεία πέρυσι και πόσα φέτος, σε τι αίθουσες στεγάζονται τα νηπιαγωγεία στο Δήμο, είναι προκάτ, είναι σε σχολικές αίθουσες δημοτικών. Θέλουμε στοιχεία για το πότε χτίστηκαν τα κτίρια που στεγάζουν τις σχολικές μονάδες, αν έχει γίνει οποιοδήποτε αντισεισμικός έλεγχος ή έλεγχος σχετικά με τη συστατική επάρκεια του κάθε κτιρίου που στεγάζει τη σχολική μονάδα. Αν ναι, ποια τα αποτελέσματα. Αν όλες οι σχολικές μονάδες διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές πυρασφάλειας και πυροπροστασίας. Αν η διοίκηση του Δήμου εκτιμά ότι υπάρχουν ελλείψεις σε σχολικά κτίρια. Και αν ναι, ποιες και πόσες είναι αυτές και ποιες ενέργειες έχει κάνει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η οποία συνεχίζει με κάποιες παραλλαγές και τώρα, ή τι προτίθεται να κάνει ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Αν η διοίκηση του Δήμου εκτιμά ότι υπάρχουν ελλείψεις στις υποδομές των υπαρχόντων σχολικών μονάδων, να αναφερόμαστε στα εργαστήρια, στις τουαλέτες, στις βρύσεις που υπάρχουν στα σχολεία, πιθανόν σημαντικές διορθώσεις που πρέπει να γίνουν, όπως η σκεπή στην Αγία Βαρβάρα στο σχολείο. Αν ναι, ποιες ελλείψεις εκτιμούν ότι υπάρχει και τι έχει κάνει η διοίκηση του Δήμου ή τι προτίθεται να κάνει για να αντιμετωπιστούν τα όποια ζητήματα. Θα κατατεθεί στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο επόμενο θέμα, όπως γνωρίζουμε όλοι, η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θεσμοθέτησε τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή χωρίς να εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους και χωρίς να μεριμνήσει καθόλου μα καθόλου για τις απαιτούμενες υποδομές και το αναγκαίο προσωπικό. Έφτασε μάλιστα στο σημείο για να είναι συνεπής με τις όποιες μνημονιακές δεσμεύσεις της που ανέλαβε μαζί με τα αλλαστικά κόμματα, να αφαιρέσει τη χρηματοδότηση που είχε προβληθεί αρχικά ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτό λοιπόν το στρωμένο έδαφος έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζει την ίδια αντιλαϊκή πολιτική με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς στο Δήμο Βέρειας. Εφαρμογή λοιπόν αυτής της προσχολικής αγωγής χωρίς ένα ευρώ χρηματοδότηση χειροτερεύει ακόμα περισσότερο την όλη κατάσταση στην εκπαίδευση. Ως Δημοτική Αρχή, κύριε Δήμαρχε, φέρετε ευθύνη γιατί έχετε αφήσει το πράγμα να φτάσει εκεί που έφτασε. Το γνωρίζουμε εδώ και 3 χρόνια. Δεν απαιτήσατε τίποτα από την κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν ως Λαϊκή Συσπήρωση ρωτάμε τη διοίκηση του Δήμου. Τι προτίθεται να κάνετε ώστε να δοθεί στο Δήμο η αναγκαία χρηματοδότηση για να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης για όλα τα παιδιά που φοιτούν στα νηπιαγωγεία, να εξασφαλιστεί η πρόσληψη του απαιτούμενου όχι μόνο εκπαιδευτικού αλλά και βοηθητικού προσωπικού και να μας δώσετε τέλος πάνω στοιχεία για το πόσα παιδιά φοιτούν στους παιδικούς σταθμούς φέτος, αν ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις. Και 2, πολύ ουσιαστικά για μας, αν η διοίκηση του Δήμου προτίθεται να καταργήσει τα τροφεία και αν προτίθεται να δεσμευτεί να μην απολύσει ούτε ένα εργαζόμενο στην περίπτωση που έχουν μειωθεί τα παιδιά που πάνε στους παιδικούς σταθμούς και κατ' επέκταση και η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Θέλω να ρωτήσω την αρμόδια αντιδήμαρχο και αφού μεσολάβησε ο αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, έχει γίνει έλεγχος στους σχολείων αν είναι κατάλληλα τα σχολικά κτίρια για τη φιλοξενία των μαθητών. Έχουμε πληροφορηθεί ότι το Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Βαρβάρας δεν είναι κατάλληλο για τη φιλοξενία των μαθητών, καθώς υπάρχει πρόβλημα με την οροφή των αιθουσών, ειδικότερα υπάρχει κίνδυνος πτώσης των επιχρησμάτων της οροφής. Είναι σε γνώση της αρμόδιας αντιδημάρχου και τι μέτρα έχει λάβει για την αντιμετώπιση του κινδύνου πτώσης των επιχρησμάτων.
Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μου ως αντιδήμαρχος παιδείας, είμαι σε συνεχή επικοινωνία με τους προϊσταμένους νηπιαγωγείων, διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και δημοτικών, ούτως ώστε να ανοίξουν τα σχολεία, όπως και άνοιξαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι σε γνώση μου όλα τα ειδικά ζητήματα τα οποία απασχολούν τα σχολεία μας. Ξεκίνησα μια σειρά επαφών με όλο το προσωπικό που στελεχώνει τα σχολεία, ξεκινώντας από σχολικές καθαρίστριες, σχολικούς φύλακες, κάτι το οποίο δεν είχε ξανασυμβεί. Θα ολοκληρωθεί ένας κύκλος συναντήσεων με όλους τους διευθυντές εδώ στο χώρο του Δημαρχείου και στη συνέχεια θα γίνουν επιτόπιες συναντήσεις για να δούμε τα προβλήματα από κοντά. Λαμβάνω καθημερινά ενημέρωση για όλα τα εκπαιδευτικά και τεχνικά ζητήματα που απασχολούν τα σχολεία και θα γίνω πιο συγκεκριμένη. Όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έθεσε ο κύριος Μελιόπουλος. Καταρχάς, τα περισσότερα από τα ζητήματα τα οποία θέσατε είναι ζητήματα τεχνικού περιεχομένου, στα οποία ενδεχομένως πιο αρμόδιο να απαντήσει είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει και τα στοιχεία όσον αφορά τα ζητήματα πυρασφάλειας, πυροπροστασίας, στατικές σεισμικές μελέτες, χρονολογία κτηρίων και ενδεχομένως ενοικιαστήρια για τα σχολικά κτίρια. Εγώ όμως θα σας πω ότι από την πρώτη στιγμή ζήτησα να μάθω τι συμβαίνει με τις δαπάνες και τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Υπάρχει σχετική μελέτη, την οποία συμβουλεύεται πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή και με αυτόν τον τρόπο κατανείμει τις δαπάνες. Άμεσα θα απαντήσουμε στο ερώτημά σας σε ό,τι αφορά την Αντιδημαρχία Παιδείας, ποια είναι τα κριτήρια τα οποία ακολουθούνται. Σε ό,τι αφορά τεχνικά ζητήματα, να είστε σίγουροι ότι θα σας απαντήσει, φαντάζομαι, η αρμόδια διεύθυνση. Αυτή η σχετική μελέτη είναι στη διάθεσή σας από τη Διεύθυνση Διοικητικού, την οποία χρησιμοποιεί η Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή. Επίσης, κύριε Μελιόπουλε, όσον αφορά την προσχολική αγωγή, όλοι ξέρουμε ότι η διετής προσχολική υποχρεωτική εκπαίδευση είναι θέμα κεντρικής πολιτικής απόφασης από το Υπουργείο Παιδείας, συναπόφασης με τους αρμόδιους υπουργούς. Σε ό,τι αφορά τα τεκτενόμενα του Δήμου, να είστε σίγουρος ότι από την πρώτη μέρα, επειδή και εμείς γνωρίζουμε ότι και οι κτηριακές υποδομές είχαν πρόβλημα και έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής υπήρχε, με δική μου παρέμβαση έγινε ενημέρωση όλων των σχολείων, όλων των νηπιαγωγείων που είχαν περίσσια υλικού και έγινε μεταφορά των σχετικών υλικών από το ένα σχολείο στο άλλο, ούτως ώστε να ξεκυλήσει ομαλά η χρονιά και είναι ζήτημα το οποίο παρακολουθώ πολύ στενά. Τρίτον, στον κύριο Στουγιάννο, όσον αφορά το σχολείο της Αγίας Βαρβάρας. Κύριε Στουγιάννο, το σχολείο της Αγίας Βαρβάρας, για το οποίο έχω ενημερωθεί από την πρώτη ημέρα, αν και είναι ένα ζήτημα καθαρά τεχνικό, που αφορά τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, σας πληροφορώ προς το εξής. Πρόκειται για ένα παλιό κτίριο, το οποίο γυτνιάζει με το νεότερο. Στο παλιό κτίριο υπάρχει πραγματικά μια παλιά σκεπή, η οποία έχει υποστεί μια ελαφρά καθίζηση, έχει υποστεί καθίζηση. Αυτή προκαλεί και αυτή την πτώση των επιχρησμάτων, το οποίο θα μπορούσε να συμβεί σε οποιαδήποτε οροφή, είναι μια συνήθις φθορά, σε οποιαδήποτε οροφή έχει πρόσβαση υγρασία. Σε αυτό λοιπόν το σχολείο έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης φιλόδημος από το Υπουργείο Εσωτερικών της τάξης των 300.000 ευρώ, όπως με συγχρηματοδότηση από το Δήμο Βέρειας της τάξης των 40.000 ευρώ. Αυτή η συγχρηματοδότηση από το φιλόδημο είναι στο στάδιο της μελέτης. Μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη, και να είστε σίγουροι ότι αν και δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, θα το παρακολουθώ στενά, μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη, θα δημοπρατηθεί το έργο για να αλλάξει σκεπή και προφανώς να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με τα επιχρήσματα που πέφτουν. Μέχρι τότε είμαι σίγουρο ότι η τεχνική υπηρεσία, θα προσπαθήσω κι εγώ γι' αυτό, θα πάει να το αντιμετωπίσει έστω πρόσκαιρα μέχρι να γίνει συνολικά η αντιμετώπιση. Και γενικά να σας πληροφορήσω ότι πάρα πολλά σχολεία του Δήμου μας έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανάπλασής τους, με ειδικό πρόγραμμα, το οποίο στο επόμενο εξάμηνο με οκτάμηνο θα εγκριθεί το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί η ανάπλαση αφού δημοπρατηθεί το έργο. Κύριο Μελιόπουλο, στο ερώτημά του και να το πω ότι θα έχει τα στοιχεία, τα πλήρη στοιχεία για τους βρεφονηπιακούς, το τι παιδιά θα έχουμε φέτος. Θα αναφερθώ στο γεγονός ότι ο Δήμος Βέρειας είναι από τους λίγους Δήμους που ανανέωσε τις συμβάσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων με τους υπαλλήλους, άσχετα αν είχαμε απώλεια φεύγοντας τα τετράχρονα.
Και να θυμίσω τον κύριο Μιλιόπουλο, γιατί ίσως να μην θυμάται καλά, ήμασταν από τους λίγους δήμους που κοντραριστήκαμε, που κατεβήκαμε στην Αθήνα, που φωνάζαμε να μείνουν τα τετράχρονα στους παιδικούς, αλλά δυστυχώς δεν μας ακούσαν. Και λέγαμε σε αυτή την αίθουσα ότι τα προβλήματα θα τα βρούμε μπροστά μας το Σεπτέμβριο και όπως υπάρχουν σήμερα τέτοια προβλήματα. Ευελπιστούμε έστω και τελευταία στιγμή η νέα κυβέρνηση να αλλάξει αυτόν τον άδικο κανονισμό, νόμο και να αφήνει στους γονείς να επιλέγουν, να έχουν την επιλογή που θα πάνε τα τετράγωνα. Θα θυμίσω όμως και κάτι τώρα στον κύριο Γιώργο, στον κύριο Μελιόπουλο, ότι κάποια στιγμή, κύριε Μελιόπουλε, δεν μπορεί να είμαστε και με τον άστη φύλαξη και με τον χωροφύλαξη. Γιατί σε όλη αυτή την προσπάθεια δεν σας είδαμε δίπλα στους εργαζόμενους των παιδικών σταθμών. Ευχαριστώ. Κύριε Μελιόπουλε, συνηθίζετε, έχετε την κακή συνήθεια να ζητάτε δεσμεύσεις, παρακαλώ να ενημερώνεστε. Να δεσμευτούμε ότι δεν θα πωλήσουμε. Έτσι. Παρακαλώ να ενημερώνεστε για πράγματα που έχουν ήδη συμβεί, γιατί σας έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν ότι αν μπορούμε να κάνουμε κάτι το κάνουμε και αν δεν μπορούμε δεν το κάνουμε. Και δεν μπαίνουμε στη λογική δεσμεύσεων, ειδικά αυτών που δεν γίνονται.